Καλησπέρα σα. Είστε καλά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Βέβαια, λίγο το μαλλί δεν μας κάθισε σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Με την έκλειψη γίνονται διάφορα. Έτσι. Έχουμε και την έκλειψη. Βέβαια την έχουμε. Θέλω να μου πεις αγαπημένη. Τα ξημερώματα. Αγαπημένη μου Ολυμπία, πώς θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο. Θα πούμε γενικότερα, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα κύκλο πραγμάτων όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έτσι, γιατί έχουμε την Πανσέλινο, η οποία συνοδεύεται βεβαίως και με την έκλειψη. Σήμερα, 2:37 συγκεκριμένα τα ξημερώματα, στην 25η μοίρα του Κρύου. Και βέβαια η ισχύ της θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, όπου θα έχουμε τη νέα σελήνη στο Σκορπιό. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Το λες λίγο περίεργο αυτό, το νέα σελήνη στο Σκορπιό. Γιατί? Ναι, γιατί είναι πάλι έκλειψη και εκεί, ηλιακή, όπου έχει έναν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας και εδώ. Κατάλαβα. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα για αυτήν την έκλειψη, η οποία είναι σεληνιακή. Γίνεται λοιπόν, όπως σας είπα, στον άξονα Κρύου Ζυγού και αφορά καθαρά τον τομέα των σχέσεων. Θα υπάρξουν κλεισίματα κύκλων εδώ, έτσι. Δηλαδή, θα υπάρξουν σχέσεις οι οποίες θα κλείσουν οριστικά τον κύκλο τους και συνεργασίες, γιατί δεν αφορά μόνο τα προσωπικά μας, έτσι, αφορά και τις συνεργασίες μας. Και γενικά θα υπάρξει μια αρκετά φορτισμένη ατμόσφαιρα σε επίπεδο συναισθημάτων. Παράλληλα όμως, να πούμε ότι θα δώσει και τη θέση του και σε ένα νέο κύκλο που ανοίγει. Έχουμε μια πολύ δυναμική σελήνη στον Κρυό. Και θα γίνουν και νέα ξεκινήματα, τα οποία πολύ πιθανά να γίνουν και βιαστικά και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αποφάσεις που παίρνουμε τώρα. Και να τις σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά και να μην προβαίνουμε σε βιαστικές κινήσεις. Γιατί μπορεί να κάνουμε και λάθη. Βιαστιάζεται σκοντάφτη. Βέβαια. Ο ελληνικός λαός έχει μια παροιμία για τα πάντα. Έτσι ακριβώς. Θες να ξεκινήσουμε να λέμε τα ζώδια. Να ξεκινήσουμε. Ωραία. Να δούμε πώς θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε με τον Κρυό. Βέβαια. Όπου γίνεται στον άξονα των Κρυών και θα έχουν έντονα γεγονότα και εξελίξεις. Πολύ πιθανά να θελήσουν να κλείσουν και ένα σημαντικό κύκλο στον τομέα των προσωπικών τους σχέσεων, όπου νιώθουν ότι δεν έχει κάτι άλλο πια να τους προσφέρει. Ναι. Ιδιαίτερα αν έχουν και μία μόνιμη σχέση. Θα μπουν έτσι στη διαδικασία, μια και θα είναι και αρκετά φορτισμένη συναισθηματικά, η οποία όμως μπορεί να τους οδηγήσει σε υπερβολές. Δηλαδή να θέλουν να κάνουν κάτι και να θέλουν να το κάνουν τώρα. Ναι. Και να το κάνουν γρήγορα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουν, γιατί αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί να κάνουν και λάθη. Ιδιαίτερα οι Κρύοι που έχουν γεννηθεί 15, 16 και 17 Απριλίου. Μάλιστα. Για τους Κρύους τώρα που έχουν γεννηθεί 22 και 23 Μαρτίου, χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί μπορεί εύκολα να εξαπατηθούν ή ακόμα να πέσουν και θύματα προσώπων ή καταστάσεων, τα οποία να μην είναι και αυτά που φαίνονται, έτσι, δηλαδή άλλα να τους δείχνουν μπροστά και άλλο πίσω. Από πίσω τους και να τους φέρει σε δύσκολη θέση όλο αυτό. Να. Και προσοχή και στην ερωτική ζωή και στα νέα πρόσωπα που εμφανίζονται τώρα στη ζωή τους. Ωραία. Και να περάσουμε στους Ταύρους, όπου εδώ θα έχουν, οι Ταύροι θα έχουν μια έντονη εσωτερική αναστάτωση και τη διάθεση να κάνουν αλλαγές, να μπουν σε νέους χώρους, να βρουν νέα ενδιαφέροντα. Και βεβαίως θα υπάρξει και μια τάση να αλλάξουν και κάποιες μορφές από τις σχέσεις τους. Επίσης, μπορεί να έχουν και αρκετά παρασκήνια οι Ταύροι, τα οποία να δρομολογούν κάποια πράγματα πίσω από την πλάτη τους, και αυτό καλό είναι να το έχουν υπόψη τους, γιατί λίγο παρακάτω θα βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά και θα τα βρουν μπροστά τους. Και αυτό πολύ πιθανό να συμβαίνει στον εργασιακό τους χώρο, που τώρα θα έχει μια μορφή έντασης, και να βγουν και κάποιες διαφωνίες στην επιφάνεια, έτσι, με πρόσωπα, με καταστάσεις. Ναι. Το εργασιακό τους κλίμα δεν είναι το καλύτερο σε αυτόν τον κύκλο για τους Ταύρους, ιδιαίτερα για τους φίλους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 15, 16 και 17 Μαΐου. Τώρα, για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 21, και 22 και 23 Απριλίου, η ερωτική τους ζωή παρουσιάζει πολύ έντονες εξελίξεις, οι οποίες μπορεί να φαίνονται καλές από τη μία, αλλά καλό είναι να τους δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Να περάσουμε στους διδύμους. Ναι, ναι. Όπου εδώ, εκείνο που ανακατεύεται πολύ την περίοδο αυτή, είναι ο κύκλος των φιλικών του σχέσεων. Ναι. Που υπάρχει το ενδεχόμενο να περάσουν από μια φάση ξεκαθαρίσματος. Πολύ πιθανά να βρεθούν μπροστά και σε κάποιες διαφωνίες του παρελθόντος. Ναι. Ή κάποια θέματα του παρελθόντος που τώρα βγαίνουν μπροστά τους με πιο έντονη μορφή. Και μπορεί να έχουν και κάποιες ρήξεις ίσως. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, μπορεί και εκείνοι να το βλέπουν περισσότερα καχύποπτα τα πράγματα.
και να παίρνουν μια θέση όχι τόσο καλή απέναντι στους στα φιλικά τους πρόσωπα. Mm-hmm. Εκείνο που δρομολογείται έντονα είναι η εξελίξη στην ερωτική τους ζωή και υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε μια νέα ερωτική ιστορία, ιδιαίτερα οι δίδυμοι που έχουν γεννηθεί 17 και 18 και 19 Ιουνίου. Mm-hmm. Επίσης, οι δίδυμοι αυτών των ημερομηνιών θα έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν σχέδια και ιδέες τους και μάλιστα να βρουν και τους κατάλληλους αποδέκτες. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Ακριβώς. Όπου για τους καρκίνους μας είναι ένα δύσκολο φεγγάρι αυτό, mm-hmm. το οποίο εστιάζει περισσότερο στα επαγγελματικά τους. Περνάνε μια ένταση και τα καρκινάκια και πιέζονται αρκετά. Και μπορεί να λειτουργήσουν έτσι και παρορμητικά και να βγάλουν και μια δόση υπερβολής στη συμπεριφορά τους. Θέλει λίγο προσοχή, ιδιαίτερα με τα πρόσωπα του επαγγελματικού χώρου, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις και ρήξεις. Επίσης να διαπιστώσουν ότι κάποια συνεργασία τους ή ένα συνεργάτης τους δεν είναι και τόσο εντάξει όσο φαντάζονταν, ιδιαίτερα οι καρκίνοι που έχουν γεννηθεί 17, 18 και 19 Ιουλίου. Για τους καρκίνους αυτών των ημερομηνιών υπάρχει ένταση και στην προσωπική ζωή και σε ό,τι αφορά το οικογενειακό περιβάλλον, το σύντροφο. Πολύ πιθανά να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα κενό στη σχέση μαζί του, mm-hmm. Το οποίο καλό είναι να το δουν και να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Σωστά. Και πάμε στα λιοντάρια. Α, λιοντάρια. Καλό οροσκόπος μου, για πες. Ωραία. Εκείνο που βγαίνει πολύ έντονα στα λιοντάρια είναι μια τάση αφενός να ξεφύγουν από ό,τι μέχρι τώρα τους πιέζει. Αφετέρου να αλλάξουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Θα λειτουργήσουν λίγο υπερβολικά. Αλλά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι, στο γεγονός ότι θα πρέπει να κρατήσουν τις ισορροπίες. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν ένα νέο κύκλο γνώσης, ο οποίος να έχει να κάνει περισσότερο με τα εσωτερικά τους ζητήματα και να ασχοληθούν και περισσότερο με τον εαυτό τους. Γενικά, θα έχουν και μια έντονη κοινωνική δραστηριότητα, όπου θα έχουν και νέα πρόσωπα στη ζωή τους και πολύ πιθανά, ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 17, 18 και 19 Αυγούστου, ένα νέο πρόσωπο που μπαίνει στη ζωή τους να παίξει σημαντικό ρόλο τώρα σε ό,τι αφορά τα ερωτικά τους. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουν οι λέοντες είναι τα δεδομένα της οικονομικής τους ζωής, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μπουν στον πειρασμό να ξοδέψουν περισσότερα από ό,τι έχουν υπολογίσει. Αυτό είναι μια καθημερινότητα για τα λιοντάρια, έχω να σου πω. Ναι, αλλά εδώ είναι... Τους αρέσει πολυτέλεια. Εστιάζουμε πιο συγκεκριμένα, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θα λέγαμε, και μπορεί να βρεθούν έτσι σε μια δύσκολη ακόμα μεγαλύτερα έξοδα. Με τα οικονομικά τους, ακριβώς, και να προσέξουν σε αυτό. Και πάμε στους παρθένους, όπου φέρνει έντονες εσωτερικές αναταράξεις, δηλαδή θα νιώσουν μια έντονη εσωτερική αναστάτωση και περισσότερο σε ό,τι αφορά και τα ερωτικά τους, που τώρα θα νιώσουν έτσι μια μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση, την οποία δεν θα τους είναι και εύκολο να τη διαχειριστούν. Mm-hmm. Μπορεί να γίνουν και πολύ απαιτητικοί από τον ερωτικό τους σύντροφο. Και ιδιαίτερα για τους παρθένους που έχουν γεννηθεί 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όπου αυτές οι ημερομηνίες μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι και με διλήμματα, τα οποία αφορούν την οικονομική τους ζωή. Τα χρήματα που αφορούν τρίτους συγκεκριμένα, εφορίες, τράπεζες κτλ. Τα οποία ενδεχομένως να λειτουργήσουν πιεστικά και μέσα από παλιότερες κινήσεις τους, οι οποίες τώρα έρχονται στο προσκήνιο και τους ζορίζουν. Ή ακόμα να προβληματιστούν και με τα οικονομικά του συντρόφου τους ή των συνεργατών τους. Ιδιαίτερα οι παρθένοι που έχουν γεννηθεί 24, 25 και 26 Αυγούστου. Αυτές οι ημερομηνίες να είναι προσεκτικοί και στις σχέσεις τους και στις συνεργασίες τους, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να βγουν εκτεθειμένοι ή να εκθέσουν. Και επίσης να προσέχουν και τις παρασκηνιακές καταστάσεις. Μάλιστα. Και να περάσουμε πάμε... στους ζυγούς. Ζυγό, ναι, ναι. Όπου στον άξονα γίνεται η έκλειψη αυτή. Δύσκολα τα πράγματα για τους ζυγούς, μια και τώρα βγαίνουν στο προσκήνιο ζητήματα των σχέσεων και των συνεργασιών τους. Βρίσκονται, θα λέγαμε, σε μια περίοδο κρίσης, όπου θα πρέπει να πάρουν θέση απέναντι σε ό,τι δεν αντέχουν ή ό,τι τους πιέζει. Βεβαίως, καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο τι λένε και στο πώς αντιδρούν. Ενδεχομένως να βρεθούν μπροστά σε προκλητικές συμπεριφορές, οι οποίες θα τους κάνουν να αντιδράσουν και έντονα. Περισσότερο οι ζυγοί που έχουν γεννηθεί 18 και 19 και 20 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και είναι μια εποχή που μπορεί να κλείσουν και κάποιους κύκλους, ό,τι αφορά τόσο τον σύντροφό τους, mm-hmm. όσο και τις συνεργασίες τους στα επαγγελματικά τους. Γι' αυτό, αν δεν είναι σίγουροι, καλό είναι να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις. Μάλιστα. Επίσης,
να πούμε, οι ζυγοί που έχουν γεννηθεί 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, ναι, να είναι προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν τώρα στη ζωή τους, γιατί ενδεχομένως τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως φαίνονται. Άλλα να τους λένε και άλλα να γίνονται. Μάλιστα. Και πάμε στους Σκορπιούς. Ναι, είναι Σκορπιούς. Όπου η πανσέλινος αυτή επηρεάζει περισσότερο σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους. Μάλιστα. Και θα χρειαστεί να λειτουργήσουν αρκετά ευέλικτα την περίοδο αυτή. Ενδεχομένως να προκύψουν ζητήματα με πρόσωπα ή καταστάσεις τα οποία να μην είναι ιδιαίτερα εύκολα στη διαχείρισή τους. Και επίσης παίζει και εδώ ένα παρασκήνιο που δεν θα λέγαμε ότι λειτουργεί υπέρ τους και μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι. Οπότε καλό είναι να φροντίζουν να μην ανακατεύονται σε συζητήσεις, σε ίντριγκες ακόμα που μπορεί να δημιουργούνται την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα οι Σκορπιοί που έχουν γεννηθεί 18, 19 και 20 Νοεμβρίου. Για τους Σκορπιούς τώρα που έχουν γεννηθεί 25, 26 και 27 Οκτωβρίου, χρειάζεται πολύ προσοχή σε ό,τι αφορά την ερωτική τους ζωή. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο μια κατάσταση, ένα πρόσωπο που ήδη υπάρχει στη ζωή τους και τους υπόσχεται κάποια πράγματα, είτε και νέο πρόσωπο που μπαίνει στη ζωή τους και τους λέει κάποια πράγματα, να μην είναι συνεπής παρακάτω σε ό,τι υπόσχεται και να απογοητευτούν. Μάλιστα. Και να περάσουμε και στο επόμενο. Στον Τοξότη. Όπου κατά βάση επηρεάζει τον τομέα της ερωτικής ζωής, αλλά καλό είναι να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι οι φίλοι τοξότες στους χειρισμούς τους, γιατί το πιο πιθανό είναι να νιώσουν ότι παρασύρονται από ένα κύμα εξελίξεων το οποίο και δεν θα τους είναι εύκολο να ελέγξουν. Πολύ πιθανά να κάνουν κάτι καινούριο στην ερωτική τους ζωή, το οποίο θα τους ανανεώσει, αλλά δεν θα τους είναι και εύκολο να το διαχειριστούν. Ιδιαίτερα για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου, είναι πολύ καλή περίοδος να προωθήσουν επίσης τα σχέδιά τους, να βρουν κατάλληλους ανθρώπους, οι οποίοι θα ανταποκριθούν σε αυτά που τους λένε. Και να έχουν ίσως και κάποιες ευκαιρίες σε σχέση με ένα έργο τους, με ένα σχέδιό τους, το οποίο το δουλεύουν καιρό στο μυαλό τους και τώρα θα μπορέσουν να το μεθοδεύσουν καλύτερα. Μάλιστα. Τώρα, για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 24, 25 και 26 Νοεμβρίου, ναι, οι μέρες είναι σως. Ναι, για πες. Έχω το μπαμπά μου, 24 Νοεμβρίου. Ορίστε. Έχω το μπαμπάκα μου, 24 Νοεμβρίου. Για πες. Ναι, να φροντίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους ζητήματα και σε σχέση και με τα πρόσωπα του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος, να αποφύγουν να εμπιστεύονται ό,τι τους λένε και να δεσμεύονται χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς αναλαμβάνουν. Μάλιστα. Σαν δέσμευση. Και να έρθουμε και σε εσάς τους εγώ καιρούς. Για πες για μας. Όπου και για εσάς έχει ένα βαθμό δυσκολίας η πανσέλινο αυτή. Όχι που δεν θα είχε. Όχι που δεν θα είχε, ναι. Περισσότερο σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά σας. Μάλιστα. Που τώρα με κάποιο τρόπο έρχονται στο προσκήνιο μέσα από πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να σας πιέσουν για κάποιο λόγο. Και εσείς να αντιδράσετε. Ιδιαίτερα οι εγώ καιροι που έχουν γεννηθεί 16, 17 και 18 Γενάρη. Για εσάς υπάρχουν εξελίξεις και στον επαγγελματικό τομέα, στον οποίο και εδώ πρέπει να είστε προσεκτικοί στο πώς χειρίζεστε τα πρόσωπα και τις καταστάσεις, γιατί και εδώ μπορεί να υπάρξουν συμπεριφορές οι οποίες να λειτουργήσουν πιεστικά απέναντί σας και να σας κάνουν να αντιδράσετε. Εκείνο βέβαια που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εγώκερους είναι η ερωτική ζωή. Ιδιαίτερα για τους φίλους που έχουν γεννηθεί 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου. Εντάξει, θα υπάρξουν μιλάς για μένα συγκεκριμένα σήμερα. Δηλαδή, 24 Δεκέμβρη. Τέλεια. Για πες. Θα υπάρξουν λοιπόν εξελίξεις, οι οποίες από τη μία μπορεί να μην σας ενθουσιάσουν αρκετά. Και καλό είναι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τώρα, γενικά, με ό,τι σας λένε, με ό,τι σας υπόσχονται. Και υπάρχει το ενδεχόμενο να θέλετε να δείτε μια κατάσταση πιο αεροποιημένη από ό,τι είναι και ξαφνικά να βρεθείτε μπροστά στην πραγματικότητα και αυτό να έχει μια απογοήτευση. Επίσης, αν την καρδιά μου περιβόλη μου την έκανες. Τα λέμε για να προσέχουμε. Έτσι. Όλα αυτά είπαμε είναι τάσεις. Που καλό είναι να έχουμε μια γενική εικόνα για το τι γίνεται, ναι, τι κλίμα διαμορφώνεται. Επίσης, αν υπάρχουν νομικά ζητήματα την περίοδο αυτή, καλό είναι να φροντίσετε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να εκτεθείτε ή να βρεθείτε εκτεθειμένοι για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Και να ακούσουμε τους υδροχώους. Λοιπόν, ορίστε. Να ακούσουμε τους υδροχώους. Βεβαίως. Οι υδροχώοι έχουν μια μεγάλη κινητικότητα που τους βάζει σε μια διαδικασία εκγρήγορσης. Θα νιώσουν ότι έχουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στην καθημερινότητά τους και στις συναλλαγές τους και στις επαφές τους.
και η κοινωνική τους ζωή βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα mm-hmm. και οι επαφές τους με πρόσωπα μπορεί να τους δώσουν κάποιες ευκαιρίες προκειμένου να προωθήσουν κάποια ζητήματά τους mm-hmm. και η ερωτική τους ζωή κινείται σε αρκετά καλό δρόμο και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες γνωριμίες που κάτι παραπάνω έχουν να τους πούν. Μάλιστα. Και ένα ταξίδι παίζει την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα για τους υδροχώους που έχουν γεννηθεί 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Για τους υδροχώους που έχουν γεννηθεί 22, 23 και 24 Γενάρη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί να υπάρξουν ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά τους και συγκεκριμένα ό,τι αφορά τα οικονομικά τρίτους, δάνεια, φορείες κτλ. Όπου μπορεί να βρεθούν μπροστά σε μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορούν να ελέγξουν. Mm-hmm. Καλό είναι να είναι ιδιαίτερα συνεπείς σε ό,τι εκκρεμότητες έχουν τώρα. Ωραία, και να ακούσουμε τους ηχθείς. Και να τελειώσουμε με τα ψαράκια. Και να πούμε ότι θα υπάρξει μια ιδιαίτερη τάση να ασχοληθούν με τα οικονομικά τους, που τώρα φαίνεται ότι μπαίνουν σε μια νέα πορεία, σε ένα νέο κύκλο. Προφανώς κλείνει κάτι παλιό και ξεκινάει κάτι καινούριο mm-hmm. και μπορεί να νιώσουν λίγο περισσότερο ξαλαφρωμένοι και να δουν και κάποιες προοπτικές παρακάτω. Mm-hmm. Καλό είναι να είναι συνετοί στα έξοδά τους, να μην χαλάνε χρήματα τα οποία δεν έχουν προγραμματίσει και να μην παρασύρονται σε έξοδα τα οποία μπορεί να τους βγάλουν εκτός προϋπολογισμού. Mm-hmm. Ιδιαίτερα για τα ψαράκια που έχουν γεννηθεί 21-22 Φεβρουαρίου, καλό είναι να είναι προσεκτικά και στις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους. Γιατί και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος στα πρόσωπα που έρχονται στη ζωή τους, άλλα να τους δείχνουν και άλλα να είναι στην πραγματικότητα. Ολυμπία μου, θέλω να σε ρωτήσω, μέχρι πότε επηρεάζει αυτή η έκπληξη, η έκπληξη όλους είναι εμάς. Αυτό που είπαμε πριν, ναι. Ότι καλό είναι μέχρι 3 Νοεμβρίου. Έχουμε 15 μέρες. Ναι, γιατί μετά θα μπούμε στην επόμενη έκλειψη, έτσι. Δηλαδή, από έκλειψη σε έκλειψη. Από έκλειψη σε έκλειψη, πάντα όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, παίζει ένα συν πλην 15, δηλαδή 15 μέρες πριν, 15 μέρες μετά. Μάλιστα. Ολυμπία μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα σου ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσουμε όλοι καλά. Έτσι, και το καλύτερο για τον καθένα μας, δεν το συζητώ. Βεβαίως, για τον καθένα. Τα καλύτερα για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά.